μερίδα που γίνεται σήμερα, διοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου. Το Fit for All 2 είναι μια συνέχεια του Fit for All 1. Απευθύνεται σε μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα μας, σε παιδιά και σε ενήλικες, καθώς και σε ευπαθείς ομάδες. Μπορούν να χρησιμοποιούν τα αθλητικά μας κέντρα, έχει διάρκεια μέχρι τέλος του χρόνου το πρόγραμμα. Μπορούν να χρησιμοποιούν τα αθλητικά μας κέντρα στο κλειστό γυμναστήριο Πατελών, στο κλειστό γυμναστήριο στα Νέα Θεσσαλικαρνασσού, καθώς και στο Παγκρίτιο Στάδιο, γυμναστήρια, κολυμπητήρια, όπως και τα κάμπ. Good morning everyone. My name is Isabella Pelczyńska and I represent here the European Education and Culture Executive Agency of the European Commission that is financing the project Fit for All from a bigger program that is called Pilot Projects and Preparatory Actions in the Field of Sport. Η κυρία ονομάζομαι Isabella Pelczyńska. Η κυρία είναι εκπρόσωπος της EACEA, που είναι ένας οργανισμός για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο οργανισμός εφαρμόζει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα του αθλητισμού και έχει χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα Fit for All 2. This is a project that has already been very successful in the past, and we are happy that we can finance the follow-up of the project. We see that the beneficiaries on the ground are getting the profits of the financing, and we wish a further helpful and successful implementation. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνομαι ότι το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ήδη εφαρμόζεται εδώ και αρκετό καιρό, η συνέχεια του προγράμματος, η οποία γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν τη χρηματοδότηση και απολαμβάνουν τα ωφέλη από αυτό το πρόγραμμα και ελπίζουμε και στη συνέχεια να συμβεί αυτό και να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους προβλέπεται αυτό το πρόγραμμα να συμμετέχουν.